Πάμε, όπως είπαμε λίγο πιο πριν, να μιλήσουμε τον πρόεδρο του Περιφερειακού Παρατήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΟΤΕΕ, τον κύριο Αθανάσιο Σαρόπουλο. Τον έχουμε ήδη κοντά μας, να τον καλησπερίσουμε και τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας εδώ στην τηλεφημερίδα μας για να μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό που έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας, κύριε Σαρόπουλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας και σε ευχαριστώ και εγώ πολύ. Και μιλάμε βέβαια για την περίφημη κλιματική κρίση, όλα αυτά που είδαμε το προηγούμενο διάστημα και τα βλέπουμε ακόμη και μας προβληματίζουν, μας θλίβουν. Εμείς θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είχατε στείλει ένα υπόμνημα. Σαν ΓΕΟΤΕΕ είχατε μιλήσει και με τον Πρωθυπουργό στις 30 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, τέλη του μήνα ήταν Αύγουστος, πριν γίνουν όλα αυτά, και είχατε μιλήσει για την κλιματική αλλαγή. Είχατε πει ότι η Ελλάδα είναι και μπροστά 5 με 10 χρόνια, αναφέρεται εκεί, στην κλιματική αλλαγή σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς. Τι είναι δυστυχώς, λοιπόν αυτή η περίφημη κλιματική αλλαγή, έτσι, να δώσουμε έναν ορισμό για αρχή? Κοιτάξτε, κλιματική αλλαγή γενικά υπάρχει στην ιστορία της ανθρωπότητας και της γης, αλλά αυτό που το λέμε ειδικά κλιματική κρίση είναι η ανθρωπογενής αλλαγή του κλίματος λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας και του κοινωνικού μας πολιτισμού, η οποία γίνεται κυρίως μέσω του φαινομένου θερμοκηπίου, που είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπήρχε πάντα, αλλά τώρα έχει πάρει μια έξαρση, μια ακραία κατάσταση που δημιουργεί ανισορροπία στο σύστημα το όλο. Δηλαδή, τι είναι το φαινόμενο θερμοκηπίου? Είναι στην ατμόσφαιρα διάφορα αέρια τα οποία βρίσκονται και τα οποία συγκρατούν τη θερμότητα της γης, η οποία βέβαια έρχεται ουσιαστικά με τις ακτίνες του ηλίου, δηλαδή όπως γίνεται στο θερμοκήπιο που έχουν η παραγωγή έξω, μπαίνει ο ήλιος μέσα, θερμαίνει το έδαφος και αυτή η θερμότητα δεν φεύγει προς τα έξω, συγκρατείται από το πλαστικό. Το ρόλο του πλαστικού στην ατμόσφαιρα έχει το διοξείδιο του άνθρακα, τα λεγόμενα αέρια θερμοκηπίου. Ένα από αυτά εκεί το πιο σημαντικό είναι το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά και το μεθάνιο, το οξείδιο του αζότου και διάφορες άλλες ουσίες, να μην πω τεχνικά πολύ θέματα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι από διάφορες δραστηριότητες του ανθρώπου, μπορεί να είναι κυρίως από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων, από τις πυρκαγιές των δασών, από την αποψήλωση των δασών, ακόμα και από τη γεωργική και εκτροτροφία. Υπάρχουν πολλές πηγές ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Αυτό τώρα, το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου, έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις με τον υπερπληθυσμό της γης, με την ανάπτυξη την οικονομική, χωρίς όρια όμως και προϋποθέσεις. Γιατί θα σας πω αργότερα, είναι κατά βάση το πρόβλημα ανοτροπίας, ηθικό και πνευματικό. Λοιπόν, με όλους αυτούς τους τρόπους λοιπόν, φτάσαμε το να έχουμε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις από αυτά τα αέρια, το να υπερθερμαίνεται η μέση θερμοκρασία της γης, η οποία δεν είναι η μέση ετήσια θερμοκρασία σε όλο τον χρόνο και σε όλη τη γη, έχει ανέβει κατά 1,1 μέχρι στιγμής από το 1900. Αυτό δεν ακούγεται κάτι πολύ μεγάλο, αλλά είναι ένα τεράστιο ποσό ενέργειας που έχει εγκλωβιστεί στην ατμόσφαιρα την ανθρώπινη και γι' αυτό το λόγο δημιουργεί έλλειψη ισορροπίας. Γι' αυτό και το πρώτο και παγκόσμιο, δηλαδή σε όλη τη γη, εξαπλωμένο φαινόμενο που υπάρχει ως συνέπεια και επίπτωση της κλιματικής κρίσης είναι να υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία πάντα υπήρχαν, αλλά πλέον γίνονται πολύ πιο συχνά και πολύ πιο έντονα. Και αυτό θα συνεχίζεται, γιατί οι ρήποι δεν μειώνονται από τις διάφορες κυβερνήσεις. Δυστυχώς, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειώσει μέχρι τώρα τους ρήπους, που είναι το 1/10 όμως της παραγωγής των ρήπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από όλο τον πλανήτη. Πρώτη είναι η Κίνα, όπως καταλαβαίνετε, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και μετά ακολουθεί η Ινδία, η Βραζιλία και άλλες χώρες. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανατροπή του φαινομένου αυτού και οι συνέπειες συνέχεια θα γίνονται όλο και χειρότερες. Και δυστυχώς, αυτό είναι το που πρέπει να γνωρίσουμε και να συνειδητοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση, ότι δεν είναι οι ίδιες συνέπειες σε όλο τον πλανήτη. Ακραία καιρικά φαινόμενα θα υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη. Αλλά για παράδειγμα, στις βόρειες χώρες η μέση ετήσια βροχόπτωση θα αυξηθεί. Στη Μεσόγειο θα μειωθεί. Δηλαδή, φανταστείτε, θα έχουμε λιγότερη μέση ετήσια βροχόπτωση στην Ελλάδα και αυτή η λιγότερη βροχή θα έρχεται με ραγδαιότητα. Όπως είδατε, δυστυχώς και ζήσαμε αυτά τα τραγικά γεγονότα. Που σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε, όχι μόνο θα γίνονται οι καταστροφές που ζούμε και ο ανίποτος πόνος ο ανθρώπινος, αλλά και δεν θα αποταμιεύεται μέσα στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες στο νερό αυτό, όπως θα γινόταν αν έπαφτε σε μεγάλη χρονική διάρκεια και ομαλά. Και άρα θα έχουμε και θέμα λειψιδρίας και για τη γεωργία, αλλά ακόμα και για τους αστικούς πληθυσμούς. Το μέλλον, εκεί είναι δυστυχώς οι προβλέψεις των επιστημών, τα επιστημονικά μοντέλα, όπως και η ερημοποίηση της γης. Όσο και αν τώρα δημιουργούνται λίμνες και φαίνουμε αυτό, δεν είναι αυτό το πρόβλεψη στο μέλλον. Έχουμε λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση, την οποία μόνο στη Μεσόγειο θα ζήσουμε σε αυτό το εύρος, γιατί σας λέω άλλες χώρες που είναι και πιο ψυχρές,
θα μπορούν, ας πούμε, να έχουν και μεγαλύτερη παραγωγή. Δεν είναι οι ίδιες οι επιπτώσεις σε όλο τον πλανήτη. Σε εμάς, δυστυχώς, δεν ξέρω πώς συμβαίνει, ο Θεός ξέρει ίσως, ίσως να είναι και για να αλλάξουμε κάποια πράγματα, ειδικά στην Ελλάδα, δεν στην Ανατολική Μεσόγειο, φαίνεται και προσπαθούν οι επιστήμονες με διάφορες τρόπους να εξηγήσουν ότι προηγούμαστε παγκοσμίως. Και όλη η Μεσόγειος, αλλά ειδικά η Ανατολική Μεσόγειο. Είδατε και στη Λιβύη τι έγινε, που ανοίξε αυτό το κομμάτι. Να αλλάξουμε μερικά πράγματα, είπατε. Το κλίμα, και θα δούμε κάποιες συγκεκριμένες, θέλω να σας πω, γιατί υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις έστω, αν δεν μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο από αυτό το τελευταίο που θα στο είναι πνευματικό και ηθικό να αλλάξει, τουλάχιστον οφείλουμε ως κυβέρνηση και ως χώρα να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις, οι οποίες θα είναι και στην πρωτογενειακή. Αν θέλετε, μπορώ να εξηγήσω να σας λέω με ποιο τρόπο θα μπορούσαν οι επιπτώσεις αυτού που ζούμε και θα ζούμε πολύ πιο έντονα τα επόμενα χρόνια μπορούν να αντιμετωπιστούν. Άρα μιλάτε για μια συνεργασία της πολιτείας με τους γεωτεχνικούς επιστήμονες κυρίως, με εσάς δηλαδή, για να μπορέσει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος, ένας άλλος δρόμος. Πάντα μπορεί να βοηθήσει η επιστήμη, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Γι' αυτό θα πω αργότερα, θα σας πω ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, να αλλάξουμε ως άνθρωποι. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να γίνει. Αλλά η επιστήμη στις επιπτώσεις μπορεί. Είναι παραδείγματα απλά που έζησαν οι τηλεθεατές με δραματικό τρόπο οι Έλληνες, ας πούμε στις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές λόγω της κλιματικής κρίσης πώς επηρεάζονται. Την αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα οι πυρκαγιές είναι ανθρωπογενείς. Mm. Το 98% είναι μπρισμοί. Αυτό αποδεικνύεται. Άρα εδώ δεν θα υπάρξει κάτι διαφορετικό, δυστυχώς. Γενικά σε μεσογειακά περιβάλλον, για διάφορους κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικούς λόγους, υπάρχουν μπρισμοί. Και είναι και εύκολο να πιάσουν φωτιά οι βλάστες, ειδικά τα πέφτα. Το ζήτημα είναι ότι η σφοδρότητα της καύσης λόγω της κλιματικής κρίσης είναι μεγάλη. Διότι έχουμε τους καύσονες αυτούς, οι οποίοι θα είναι πολύ πιο έντονοι και πιο μεγάλοι σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Θα έχουμε αυτή την ξηρασία της ατμόσφαιρας και τους ανέμους οι οποίοι δημιουργούνται, και άρα είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσβεση. Παρά τα αυτά όμως, αυτό είναι το ένα κομμάτι της εξίσωσης. Ο άλλος παράγοντας της εξίσωσης είναι η καύσιμη ύλη. Η καύσιμη ύλη όμως είναι ένα θέμα διαχειρίσιμο. Εδώ λοιπόν έρχεται η ανθρώπινη ανεπάρκεια, οι κυβερνητικές ευθύνες, γιατί υπάρχουν και δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε την κλιματική κρίση ως άλοθη. Και αυτό είναι το λάθος που πάει να γίνει στην Ελλάδα και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Εμείς τουλάχιστον ως επιμελητήριο έχουμε την ευθύνη αυτή. Σας πληροφορώ ότι ο ίδιος φορέας που πρέπει να διαχειριστεί τα δάση θα μπορεί να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις πυρκαγιές αλλά και τις πλημμύρες. Από το 1998, ξέρετε, η δασοπυρόσβεση έφυγε από τους επιστήμονες που σπουδάζουν τις δασικές πυρκαγιές και γενικά διαχείριση των δασών, τα δασαρχεία και τους δασολόγους, και έγινε κομμάτι ανεξάρτητο των σωμάτων ασφαλείας ουσιαστικά της πυροσβεστικής. Αυτό ήταν ένα τραγικό λάθος που με πολλά νούμερα αποδεικνύεται και το τι κάει και από εκεί ύστερα, και δεν είναι μόνο κλιματική κρίση, είναι ο λάθος τρόπος αντιμετώπισης των πυρκαγιών, μόνο κατασταλτικά, με αεροπλάνα και με πυροσβεστικά και όχι προληπτικά. Δηλαδή, τι εννοούμε προληπτικά? Αυτό που γίνεται και λέει η επιστήμη των δασικών πυρκαγιών, γιατί είναι πανεπιστήμη και σπουδάζεται από επιστήμονα, ότι πρέπει όλο τον χρόνο να διαχειρίζεται το δάσος, να γίνονται υλοτομίες, να γίνονται αντιπυρικές ζώνες, να γίνονται καθαρισμοί. Να ζουν οι δασολόγοι, οι δασοπόνοι, οι δασοφύλακες και τα σεργάτες μαζί με τον τόπιο πληθυσμό μέσα στο δάσος, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που ξέρουν πού ακριβώς, πότε μπορούν να αντιμετωπίσουν μια πυρκαγιά. Άρα λοιπόν, αν δεν ξανααποκτήσουμε τις διαλυμένες παντελώς δασικές υπηρεσίες, και σας ενημερώνω ότι στο δασαρχείο Σουφλίου δεν υπήρχε φέτος κανένας δασολόγος, ούτε συμβασίουχος, μηδέν δασολόγος. Ο δε δασολόγος της Δασάκης της Αλεξανδρούπολης, μαζί με άλλους δασολόγους και με τους ανθρώπους που μάζεψε τους εργάτες, μπόρεσε και έσωσε μόνος του, με τον τρόπο που ήξερε, 100.000 στρέμματα δάσους. Υπάρχουν δημοσιεύματα σε εφημερίδες και λένε οι ήρωες των πυρκαγιών του Εύρου. Αυτό και μόνο πρέπει να δώσει την αντίληψη σε οποιαδήποτε κυβέρνηση και σε οποιοδήποτε φορέα ότι πρέπει να ανασυσταθούν τα δασαρχεία. Πέραν τούτου όμως, δεν κάνουν μόνο, μπορούν να κάνουν αποτελεσματική πρόληψη και δασοπυρόσβεση, αλλά και κάνουν τα έργα ορεινής υδρονομίας και διευθέτησης των ορεινών χυμάρων. Τα νερά που βλέπετε που πέσαν στη Θεσσαλία ήρθαν από τα βουνά. Γι' αυτό γέμισε ο κάμπος, όπως είδατε, με κορμούς δέντρων, με πέτρες και με λάσπη. Γιατί δεν υπήρχε η διευθέτηση των υδάτων εδώ και πολλά χρόνια, αφού εδώ και χρόνια είναι διαλυμένες δασικές υπηρεσίες, πάνω στα βουνά. Μπορούσαν να γίνουν φράγματα ανάσχεσης που είναι πολύ απλά και φτηνά. Δεν είναι φράγματα, όπως νομίζει ο κόσμος, αποταμίευση νερού, που και αυτά πρέπει να γίνονται για άλλους λόγους, τα οποία συγκρατούν όλα αυτά τα δέντρα, τις πέτρες και τη λάσπη στα ορεινά και δεν θα κατεβαίνουν στους κάμπους. Μπορεί να γίνει άνοιγμα της κήτης των χυμάρων, μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα που δεν κοστίζουν υπερβολικά. Η ζημία που έγινε οικονομική
από αυτό που έγινε και στο Βόλο και στη Λάρισα και στην Καρδιά και στα Τρίκαλα είναι πολύ μεγαλύτερη από τα έργα που έπρεπε να έχουν να γίνει. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να ακούγεται. Και αν δεν γίνει και τώρα, λυπάμαι, υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα κομμάτι. Εάν θέλετε μπορώ να σας πω και το άλλο κομμάτι, το οποίο ακόμα ο κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί πλήρως, αλλά το έχει αντιληφθεί στην τσέπη του ήδη. Γιατί η κλιματική κρίση δεν δημιουργεί μόνο με τα ακραία καιρικά φαινόμενα φυσικές καταστροφές, επηρεάζει και την πρωτογενή παραγωγή, η οποία είναι έξω και απόλυτα προστάτευτη από την κλιματική κρίση και αλλαγή. Νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει αυτό, ναι. Και πάλι στην Κεντρική Μακεδονία, οι επιστήμονες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προβλέπουν μεγάλες και πολύ άσχημες εξελίξεις. Γιατί? Καταρχήν, γενικά θα μειωθεί η παραγωγή των, έξω, όχι σε όλες τις χώρες, όπως σας είπα, τη Μεσόγειο, και από το συνδυασμό αύξησης θερμοκρασίας, αλλά και ξηρασίας. Χωρίς νερό, όπως ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει σωστή πρωτογενή παραγωγή. Ένα άλλο που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι θα ανεβούν πάρα πολύ εντομολογικές προσβολές. Τα έντομα θα πολλαπλασιάζονται πολύ πιο γρήγορα οι γενιές τους και θα τρώνε περισσότερο. Αυτή τη στιγμή, για να ξέρετε παγκοσμίως, στο σιτάρι ας πούμε, αν παράγουμε 8 καρβέλια, το ένα χάνεται από τα έντομα. Αναμένεται μέχρι το 2050 να χάνονται τα 2 καρβέλια από τα 8 που θα παράγουμε. Και προσέξτε και μιλάμε για ένα πληθυσμό που συνέχεια αυξάνεται. Άρα οι εντομολογικές προβολές θα αυξηθούν, οι ασθένειες θα αυξηθούν, η παραγωγή θα μειωθεί. Όμως ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία θα υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις, τις οποίες τονίσαμε στην κυβέρνηση. Διότι οι καλλιέργειες που έχουμε σημαντικές, που κάνουμε τις εξαγωγές και έχουμε τις βιομηχανίες μας, γιατί και οι βιομηχανίες τροφίμων στην Ελλάδα βασίζονται κατά 40% στην παραγωγή την πρωτογενή. Τι έχουμε στην Κεντρική Μακεδονία? Την Χαλκιδική έχουμε την Αγιά Χαλκιδικής, στον Κάμπο, στη Βέρεια, στην Πέλα έχουμε τα Ροδάκινα, την Πιερία έχουμε το Ακτινίδιο. Όλες αυτές οι καλλιέργειες που έχουμε εδώ και έχουμε κάνει και κονσερβοποιίες για τα Ροδάκινα και τη μεταποίηση της ελιάς, 150 επιχειρήσεις έχουν γίνει, βιοτεχνίες και βιομηχανίες στην Χαλκιδική, θα έχουν σοβαρό πρόβλημα με την κλιματική κρίση. Διότι η ελιά Χαλκιδικής είναι η ποικιλία ελιάς με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις σε κρύο το χειμώνα για να μπορέσει να ανθίσει και να καλπίσει. Δηλαδή θέλει 900 με 1000 ώρες θερμοκρασίας κάτω των 7 βαθμών Κελσίων, που πλέον ήδη είναι σχεδόν αδύνατο να πιάσουμε. Φανταστείτε σε 10 χρόνια. Ήδη φέτος δεν κάρπισε. Βέβαια υπήρχε και κακή κλιματικές συνθήκες κατά την ανθοφορία της ελιάς. Αλλά η κοροναϊκή ελιά, η λαδολιά, που είναι στην Νότια Ελλάδα, θέλει μόνο 60 ώρες. Δηλαδή εξαρτάται και από την ποικιλία. Ναι, αλλά η κοροναϊκή δεν μπορεί να μπει στην Καλλιεργητική γιατί παράγει λάδι. Δηλαδή όλη αυτή η επένδυση που έγινε με ευρωπαϊκά χρήματα και που πήραμε όλες τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και τις αξιοποιήσαμε με αυτόν τον τρόπο, θα μείνουν χωρίς πρώτη ύλη. Το ίδιο και τα ακτινίδια θέλουν αυτά που έχουμε εμείς, τα Hayward και τα πρασινόσαρκα στην Ελλάδα, 900 με 1000 ώρες θερμοκρασιών κάτω από 7 βαθμούς Κελσίου για να παράγουν. Παρόμοια και με το ροδάκινο. Πρέπει λοιπόν να γίνει έρευνα, να βρεθούν κλόνοι από αυτές τις ποικιλίες, αν μπορέσουμε με χαμηλότερες απαιτήσεις σε κρύο, να δούμε άλλες μεθόδους καλλιεργητικές που θα μειώσουν τις απαιτήσεις σε κρύο, γιατί σύντομα δεν θα μπορούμε ούτε να παράγουμε, ούτε να λειτουργεί η βιομηχανία μας, ούτε να εξάγουμε τα προϊόντα που έχουμε στην Κεντρική Μακεδονία, τα οποία στην Νότια Ελλάδα δεν υπάρχουν. Η Νότια Ελλάδα θα αντιμετωπίσει μείωση παραγωγής, ναι, αλλά δεν θα αντιμετωπίσει θέμα ευδοκίμησης των καλλιεργειών. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και στη ζωική παραγωγή μεγάλα προβλήματα. Επίσης στην Αλία, ο θερμαϊκός κόλπος, να σας ενημερώσω, που είμαστε από εδώ, εκπέμπεται από εδώ, το κανάλι σας, από την περιοχή, του νομού Θεσσαλονίκη. Ο θερμαϊκός κόλπος, με τα βάση όλα τα μοντέλα, θα είναι ο πιο ζεστός κόλπος της Ελλάδος. Διότι είναι κλειστός κόλπος. Ήδη υπερθερμαίνεται και ήδη έχει πιάσει θερμοκρασίες νερού 31 βαθμών Κελσίου. Οι μυδοκαλλιέργειες που είναι η κύρια ενασχόληση στο θερμαϊκό κόλπο και παραγωγή, και το οποίο το 90% της εξάγεται, αντέχει μέχρι θερμοκρασίες 27 βαθμών Κελσίου. Ήδη πρόπερση καταστράφηκε ολοσχερός. Και φέτος η καταστροφή ήταν μικρότερη επειδή ήταν κάπως πιο αργά η καύσωνα. Αν γινόταν μέσα στον Ιούνιο, πάλι θα καταστρέφονταν ολοσχερός η παραγωγή των μυδιών. Και είναι στον αέρα η παραγωγή των μυδιών της Θεσσαλονίκης, εάν δεν βρούμε τρόπο να πάμε σε πιο ανοιχτά, σε λίγο πιο προς τα έξω, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες νερού, γιατί και αυτές έχουν ένα προφίλ. Δεν είναι παντού ίδιες οι θερμοκρασίες. Αλλά εκεί που τα καλλιεργούσαμε μέχρι σήμερα, ήδη και στα επόμενα χρόνια θα είναι αδύνατο να συνεχιστεί η καλλιέργειά των μυδιών. Είναι πάρα πολλά τα οποία πρέπει να εξετάσουμε και πρέπει να το κάναμε χθες αυτό. Έγκαιρα. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω, και είναι το πιο σημαντικό για μένα,
είναι ότι πολλές φορές πάμε να αντιμετωπίσουμε την μια κρίση με τα ίδια όπλα με τα οποία δημιουργήθηκε. Να κάνουμε τα ίδια λάθη. Δηλαδή, μπορούμε τώρα αντί για τα αρκικά καύσιμα να πάμε ναι μέσα στην πράσινη ενέργεια, αλλά χωρίς να λογαριάζουμε αν ανακυκλώνονται και πώς ανακυκλώνουν τα υλικά, είτε από τα φωτοβολταϊκά, είτε από τις ανεμογεννήτριες, εάν γίνεται σωστή χωροταξική κατανομή τους. Δηλαδή, φτάσαμε να βάζουμε τα φωτοβολταϊκά στην γη υψηλής παραγωγικότητας, που αυτό είναι και αντισυνταγματικό, γιατί είναι φυσικός πόρος σε έναν επάρκεια η υψηλή παραγωγή, παραγωγικότητας. Και κακώς μπαίνουν φωτοβολταϊκά και κάνετε γη, την οποία δεν έχουμε πλέον για να παράξουμε και να φάμε. Mm. Και όλα αυτά που σας είπα, τις επιπτώσεις στη φυτική και στη ζωική παραγωγή είναι αντίστοιχες, ειδικά στην κτηνοτροφία και στην κτηνοτροφία, δεν σας τα ανέφερα αναλυτικά αυτά. Μόνο εγωπροβατοτροφία και μάλιστα με τις ντόπιες φυλές, όπως να ξέρετε, και γενικά και οι ντόπιες ποικιλίες είναι καλύτερες για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση. Λοιπόν, πιο προσαρμοστικές στην κλιματική κρίση. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δούμε ότι δεν είναι δυνατόν όταν δεν μπορούμε να παράξουμε να εξαφανίζουμε και τη γη τη φυλή παραγωγή. Ενώ θα μπορούσαν τα φωτοβολταϊκά να πάνε σε άγωνα πετρώδη μέρη, να τοποθετηθούν, που δεν θα δημιουργούσαν ανταγωνισμό με το τεράστιο πρόβλημα τη τροφή, το οποίο ανεβάζει και τι τιμέ παγκοσμίω. Και αυτό το βλέπουν και οι Έλληνε και παγκοσμίω οι άνθρωποι. Υπάρχουν λαοί που αυτή τη στιγμή πεινάνε. Έρχεται δε και σε συνέργεια αυτή η κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με άλλα ζητήματα μεταφορών και που ήδη υπήρξαν από την προηγή του κορονοϊού, και δημιουργείται ένα κλίμα και μια κατάσταση που στο τέλος μπορεί να οδηγήσει και στην πείνα. Ήδη πεινάνε άνθρωποι, αλλά μπορεί η πείνα να έρθει και στην πατρίδα μας. Εκείνο λοιπόν το οποίο ήθελα να πω κλείνοντας αυτή την τοποθέτηση, και σε ευχαριστώ πολύ που δίνει την ευκαιρία να ακουστούν αυτές οι θέσεις που είναι και του Επιμελητηρίου. Αλλά τώρα θα κάνω μια πιο προσωπική, κατάθεση, γιατί είμαι και θεολόγος, έχω πτυχίο θεολογίας. Εκείνο που έχω καταλάβει ως θεολόγος πλέον μιλώντας είναι ότι η κρίση δεν είναι ένα πρωτογενές φαινόμενο, αλλά παράγοντας της ανθρωπολογικής κρίσης, αυτή η κλιματική και όλη η οικολογική κρίση και με τη ρήπανση. Δηλαδή ουσιαστικά είναι πνευματικό και ηθικό το ζήτημα. Όταν λέει κάποιος ύμνος Εκκλησίας, γέγονα μολυσμός, αέρος και ύδατος, αυτό ακριβώς, η μόλυνση του ανθρώπου, η εσωτερική, τα εμπαθή νοήματα, οι εμπαθείς λογισμοί, τα πάθη του ανθρώπου, δηλαδή τι, η καλοπέρασή του. Θέλουμε όλη την καλοπέρασή μας, την άνεσή μας, τον υπερκαταναλωτισμό μας. Μα αυτά είναι που προκαλούν όλες αυτές τις σπατάλες που κάνουμε, είναι που προκαλούν αυτά τα μεγάλα μεγέθη παραγωγής αυτών των ρήπων και δημιουργούν στην κλιματική κρίση. Ή η νοοτροπία των επιχειρήσεων να κοιτάνε και να ενδιαφέρονται μόνο για το επιχειρηματικό κέρδος. Εν βάση μόνο για το επιχειρηματικό κέρδος, δεν θα νοιαστείς φυσικά να δεις τις δυσμενείς συνέπειες της παραγωγής που κάνεις. Δεν θα σε νοιάξει. Μάλιστα θα τις θεωρείς και επιβλαβές αυτό, γιατί μειώνει το κέρδος σου. Ναι, αλλά στο τέλος καταστρέφουμε τον πλανήτη, και καταστρέφοντας τον πλανήτη ουσιαστικά οδηγούμαστε στο αδιέξοδο. Όπως και όλες οι πράξεις, οι εμπαθείς που κάνουμε, αν δεν καθαρίσουμε το νου μας, αν δεν καθαρίσουμε την καρδιά μας, οδηγούν πάλι σε αδιέξοδο. Απλώς εδώ το αδιέξοδο είναι συνολικό της ανθρωπότητας, είναι κοινωνικό, αλλά η ευθύνη είναι του καθενός μας. Ουσιαστικά, πολλές φορές, ειδικά οι νέοι, θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Ναι, εγώ τώρα δεν είμαι φυσικά. Όταν ήμουν νέος, και όλοι οι νέοι έχουν αυτή τη διάθεση, αλλά και οι νέοι χριστιανοί, α το πούμε, που είναι νέοι καρδίας. Λοιπόν, αλλά ο κόσμος είμαστε εμείς. Άρα, τι καλούμαστε, να αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Αν δεν αλλάξουμε λοιπόν όλη η νοοτροπία, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση, όσο και αν προσπαθεί η επιστήμη και η τεχνολογία να δίνει λύσεις και να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις. Η πραγματική κρίση είναι μέσα μας. Και αυτή την φέραμε έξω και σε όλο τον κόσμο. Τον λίγαν καλόν κόσμο που έκανε ο καλός Θεός. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε μετάνοια. Φυσικά μιλάμε για μετάνοια, φυσικά μιλάμε από θεολογικής άποψης για αυτά που αναφέρατε μόλις τώρα, κύριε Σαρόπουλε, αλλά από όλα όσα είπατε τώρα για τις επόμενες δεκαετίες, για τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να βάλουμε τους επιστήμονές μας στη σωστή θέση, να τους στηρίξουμε ακόμη παραπάνω, η ελληνική πολιτεία δηλαδή, να βρεθεί μπροστά, να στηρίξει τους επιστήμονες, την έρευνά σας, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, έτσι, να σταματήσουμε κάτι. Σίγουρα, και ξέρετε ακριβώς. Σε όλη αυτή την νοοτροπία της Ελλάδος μετά την είσοδο της ΝΕΟΚ τότε, το 1981, και με την διαθεσιμότητα αυτών των χρημάτων των ευρωπαϊκών, έγινε αυτή η μεγάλη ζημία που λέτε. Ειδικά στο δικό μας χώρο, δηλαδή εμείς που αντιμετωπίζουμε
αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες της κρίσης σε πρώτο επίπεδο και πρέπει να συστρατευτούμε. Δηλαδή, οι γεωπόνοι, οι ιατροφυσιολόγοι, οι κτηνίατροι, οι γεωλόγοι, οι θεολόγοι μας στο γεωτεχνικό μιλητήριο. Πέρασε μια περίοδος λοιπόν μετά το 1981 που η Ελλάδα δεν ενδιαφέρονταν να παράγει, αφού είχε τις επιδοτήσεις, είχε την εύκολη πρόσβαση στο ευρωπαϊκό χρήμα και ουσιαστικά όλη η πρωτογενής παραγωγή πήγε πίσω από πάνω τα στατιστικά που δείχνουν αυτό και ουσιαστικά αλωτριώθηκε μέσα από το χρήμα και την εύκολη άνεση. Ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους άλλους να δουλεύουν για μας. Όλο αυτό λοιπόν έφτασε στο σημείο και οι υπηρεσίες όλες οι δημόσιες γεωτεχνικές να είναι παντελώς υποστελεχωμένες, τα δασαρχεία στη χειρότερη κατάσταση, αλλά και οι διευθυντές της κτηνιατρικής, διευθυντές της γεωργίας, οι παλιές, όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι διαλυμένες σε μεγάλο βαθμό. Επίσης, άλλη νοοτροπία για να δείτε πόσες τρευλώσεις υπάρχουν μέσα και πόσο φταίμε όλοι μας σαν έθνος. Ήθελαν σε κάθε περιοχή να γίνει ένα ΤΕΙ παλιά και το πιο εύκολο να ιδρύσουν στην επαρχία ήταν ΤΕΙ ποιητικής ζωικής παραγωγής. Mm-hmm. Σας πληροφορώ. Και τελικά, αφού ιδρύθηκαν αυτά, μετά τα κάναμε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο για τη γεωπονική 33 τμήματα γεωπονική σε όλη την Ελλάδα. Τα περισσότερα χωρίς καθηγητές, με ελάχιστους καθηγητές, χωρίς αγρόκτημα, χωρίς τίποτα. Και παραμένει μια τέτοια κατάσταση πλήρους αποδιοργάνωσης και της ανώτατης εκπαίδευσης που πρέπει να είναι ο μπροστάρης, που θα κάνει και την εκπαίδευση των νέων επιστημόνων και την έρευνα. Φτάσαμε δε στο σημείο τόσο μεγάλης αλωτρίωσης και να μην μας ενδιαφέρει κατ' ουσίαν η γεωτεχνική επιστήμη. Που στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που είχαμε το αρχαιότερο αγρόκτημα και το καλύτερο και τα μοναδικά πανεπιστημιακά θέσει για έρευνα, να πρόσφατα με μια νομοθέτηση της κυρίας Κεραμέως να διαλυθεί ο φορέας που δεν είχε κανένα πρόβλημα και λειτουργούσε από το 1932 και το 1950 κάτι του δασών χωρίς κανένα πρόβλημα, να τους διαλύσουμε, να μην μπορούν να διοικηθούν αυτή τη στιγμή, να είναι στον αέρα και η έρευνα στο αγρόκτημα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στα πανεπιστημιακά τάση, αν είναι δυνατόν, να παρακαλάμε την κυβέρνηση να έρθει σε διάλογο με το τμήμα Γεωπονίας και Δασολογίας του Αριστοτελείου για να βρεθεί ένας τρόπος διοίκησης και λειτουργίας του μοναδικού αγροκτήματος που υπάρχει, ένα και αυτό και ένα στην Αθήνα ουσιαστικά είναι. Και μικρό στο Βόλο. Λοιπόν, μα είναι κατάντια. Είναι κατάντια απαξίωσης και φαντάζομαι δεν μας είπαν και ποτέ το λόγο που έγιναν όλα αυτά. Εμείς εικάζουμε το λόγο μόνο που φαντάζομαι επειδή είναι ένα. Το αγρόκτημα είναι 1.800 στρέμματα μπροστά στη θάλασσα και δίπλα στο αεροδρόμιο και την υπόλοιπη περιοχή, την καλαμαριά όπως λέμε, την καλή μεριά δηλαδή, ότι είναι λόγοι αξιοποίησης άλλης για άλλη χρήση. Μα τι άλλη χρήση? Εδώ θα πεινάμε σε λίγο. Εδώ πνιγόμαστε και κεγόμαστε. Και θέλουν να κάνουν άλλη χρήση. Είναι η αδράνεια της παλιάς Ελλάδας, η οποία έφτασε εδώ που έφτασε. Χρειαζόμαστε μια νέα Ελλάδα, όπως είπατε, όπου θα πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία, να υπάρχει σχέδιο, στρατηγική, θα πρέπει τα τμήματα να οργανωθούν και να χρηματοδοτηθούν και να στελεχωθούν με επιστήμονες, τα ερευνητικά Ινστιτούτα το ίδιο, αλλά και η εφαρμογή έξω, οι υπηρεσίες, οι γεωτεχνικές, πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή. Αυτό γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ελλάδα παρακαλούμε και κλιπαρούμε την κυβέρνηση και απευθυνόμαστε και μέσω της κοινής γνώμης για να πετύχουμε το αυτονόητο. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, κύριε Σαρόπουλε, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νομίζω ήταν ιδιαίτερως χρήσιμη η συζήτησή μας. Πολλά και ενδιαφέροντα μας είπατε και νομίζω απαντήσατε σε πολλά ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί, ειδικά αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, ειλικρινά, και είναι μεγάλη η συμβολή σας σε πάρα πολλά θέματα. Τώρα και σε κάτι πιο πρακτικό, αλλά το οποίο όπως είδατε έχει πολύ μεγάλη βαθιά πνευματική ρίξα. Και ελπίζουμε βέβαια και θέλουμε να ακουστείτε, έτσι. Γιατί πρέπει να ακουστείτε, πρέπει να σας ακούσουν. Η εκάστοτε κυβέρνηση τώρα δεν έχει σημασία. Σας ευχαριστώ και εμείς το ευχόμαστε γιατί δεν υπάρχει χρόνο. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, να είστε καλά. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Παρατήματος Κεντρικής Μακεδονίας, του ΓΙΟΤΕΕ, ο Αθανάσιος Σαρόπουλος, ήταν κοντά μας. Νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλη, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπε και απάντησε πραγματικά σε αυτά που έχετε στείλει αυτές τις μέρες. Ήταν πολλά τα ερωτήματά σας. Ρωτήσατε για την κλιματική κρίση, για κλιματική αλλαγή, γιατί γίνανε αυτά στο Βόλο, γιατί γίνονται. Πολλά ακόμη που είναι και οικονομικής φύσεως, όπως για παράδειγμα η τιμή του ελαιόλαδου που ανεβαίνει. Απαντήθηκαν όλα αυτά. Έχουν να κάνουν όλα αυτά με τις δικές μας νοοτροπίες, με τις αλλαγές όλες αυτές, οι επιπτώσεις που σε κάθε περίπτωση είναι και λανθασμένες πολιτικές, είναι και λανθασμένοι οι δρόμοι που έχουμε ακολουθήσει. Ελάτε να συνεχίσουμε τώρα και να συνεχίσουμε πηγαίνοντας να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα, για την σημερινή εορτή, και αμέσως μετά θα είμαστε ξανά εδώ με την επόμενη μας σύνδεση.